ως προήμιο των προτεραιοτήτων που πρέπει να κοιτάξει και η νέα Δημοτική Αρχή. Οι προθέσεις και οι προσπάθειες του κυρίου Αλέφου Κουκά είναι δεδομένες και τις γνωρίζουμε όλες. Όλοι. Όμως, το ότι υπάρχει ένα ιδιωτικό κδάι ή δύο, που δεν το ήξερα και το μαθαίνω τώρα, αυτό δεν λύνει σε κανένα πρόβλημα και κανένας ιδιώτης δεν είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται στο ιδιωτικό κδάι, το οποίο ιδιωτικό κδάι φαντάζομαι ότι θα θέλει αμοιβή για να δεχτεί τα ογκώδη. Πρέπει... Πώς? Και ο Δήμος όταν εναποθέτει στο ιδιωτικό κδάι και από δεν έχει σημασία, δεν έχει καμία σημασία. Είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση του δημότη όταν το πάει σε μια δημοτική δομή και όταν το πάει σε έναν επιχειρηματία και σε έναν ιδιώτη. Πρωτίστως, για να λύσουμε το πρόβλημα και της καθαριότητας, πρέπει να δούμε το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Συνολικά, με υπευθυνότητα και με σοβαρότητα. Ένα θέμα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο θέμα, πρέπει να λειτουργήσουμε τον κανονισμό παιδιά καθαριότητας. Δεν γίνεται άλλο. Δεν πάει άλλο, μιλάμε συνέχεια στον αέρα. Λέει εδώ ο Αλέφος, ο κόσμος που αυτό. Ναι, ο κόσμος που είναι, δεν έχουμε οριοθετήσει πράγματα. Εμάς αυτή είναι η δουλειά μας εδώ. Να οδηγούμε τον κόσμο και να προτρέπουμε τον κόσμο τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων του, με την ανακύκλωση και με όλα αυτά τα πράγματα. Πράγμα που δεν έχουμε κάνει. Θεωρώ ότι θα είναι από τις πρώτες προτεραιότητες και πρέπει να είναι από τις πρώτες προτεραιότητες, αν όχι η πρώτη προτεραιότητα που θα αντιμετωπίσει η νέα Δημοτική Αρχή. Δεν φταίνε μόνο οι πολίτες. Δηλαδή, εγώ που θέλω ως πολίτης σήμερα να βγάλω έξω δύο στρώματα, τι κάνω, πού πρέπει να πάρω τηλέφωνο. Έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση. Έχετε βγάλει μια ανακοίνωση. Στην περίπτωση που παίρνει τηλέφωνο, το παίρνω. Ναι. Ποιο είναι το τηλέφωνο. Όταν θα πατάνε τηλέφωνο, αν το θέλω. Μόνο τον Αλέκο. Επειδή ο Αλέκος είναι πάντα φιλόσοφος. Όχι, στο mail το τηλέφωνο, έτσι θα το παίρνουμε. Παίρνουμε τα γραφεία κάτω, παίρνουμε τα κοιτά και εγώ πάω. Πού είναι πάω, εγώ θα λέω. Πού είναι πότε το μαζεύω από τους δρόμους. Ο Αλέκος τον έχουμε δει, επανειλημμένο στον δρόμο να μαζεύει άνθρωπος, πράγματα και αυτά. Και είναι και πολλά. Το έχει. Το είδα. Και είδα. Πριν κάποιο ένα χρόνο νομίζω ότι